Γεια σου, Λευτέρη. 9 η ώρα, η στιγμή της αλήθειας. Με την Μανολίδου, οι παλιές εκπομπές που είναι τέρμα content. Γεια σου, Σίλβερχαν. Golden. Γεια σου, Θοδωρή, καλώς ήρθες. Guess what, τι. Ακριβώς, συνέχεια της ελληνικής τρας TV's. TV. Μήπως πρέπει να γίνει βιντεάκι να μαγειρεύει τον Κρις. Λευτέρη, σήμερα έκλεισα με τον Κρις. 25 Νοεμβρίου έρχεται σπίτι και θα κάνουμε cooking. Θα το μαγειρέψω και θα φάει και θα κάνουμε και review. Και θα τα πούμε. Μπράβο, Σερβουκ. Είσαι πούτσμαν. Καλά σου κάνει, Θοδωρή. Fixed. Θα ανέβει στο YouTube για όσο δεν προλάβετε. Το πολυαναμενόμενο collab θα γίνει γεγονός σε λίγες μέρες. Ναι, αλλά τι μαγειρεύουμε. Δεν θα σας πω τι μαγειρεύω σήμερα. Θα το βρείτε στην πορεία. Λοιπόν, θα το παίξουμε αλλιώς. Ο πρώτος που θα βρει τι μαγειρεύω σήμερα, κερδίζει ένα κίτσο. Γεια σου, Ρέζο. Γεια σου, Ανέστη. Ο πρώτος που θα βρει τη μαγειρεύω σήμερα, ένα γκίτσαν. Γεια σου, Βαντάρε, ή και όχι. Καλησπέρα. Λοιπόν, γεια σου, Μπόικο. Λέγεται εσείς, άμα είναι, θα σας πω, το βρήκατε. Λοιπόν, δεύτερο υλικό. Μαϊδανό. Άσου στην άκρη. Όχι. Επόμενο υλικό. Λεμόνι. Επόμενο υλικό. Λάδι. Επόμενα υλικά. Εντάξει, αλάτι, πιπέρι, προφανώς, λευκό ξηρό κρασί. Τι φτιάχνουμε, όποιος το βρει πρώτος, κερδίζει gift card. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Επόμενο υλικό. Μπούκοβο. Νέο βίντεο μπούγε, οκ. Λοιπόν,
Τι χρειάζομαι πρώτα. Α, περίμενε, κι άλλη λίγο. Ατζούγες. Οι οποίες έχουν χαλάσει. Άρα, θα πάω το γάλα μαρινάτο. Ο οποίος είναι εξαιρετικός. Ακόμα. Γεια σου, Μπουρκή. Γεια σου, Δημήτρη. Όχι, όχι, δεν το είχε πει ακόμα. Τέσσερα φιλετάκια. Δες εδώ τράγκα που ρίχνουν στο chat για να βρουν τι μα για μαγειρέψω. Για ένα sub γιφταρμάδες. 3.99 κάνει. Γαμώ την εταιρεία. Άντριο από το Σίδνεϊ, πάλι μας καλέτε δίδο που λιμάς, 31, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τα Αυστραλίας, με αγάπη. Σιβόλια 9 και κρίσμια 22. Πάμε λίγο το τρενάκι. Και όχι μόνο αυτό, βοηθάτε και για το θαυμαστικό meetup. 2-1 νοικοκυρεμένα. Όχι, ακόμα δεν το έχετε βρει καν, δεν το έχετε βρει. Άλλα δύο υλικά, τα βασικά. Τώρα θέλει προσοχή. Μεγάλη προσοχή θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, φύγε εσύ από εδώ. Μισό να πούμε το λεμόνι. Μπορείς να μου κλείνεις το... αυτό που τρίβουμε το δουλεύει. Ζέστ. Ζέστερ. Να πίσω πίσω. Δεν το χρειάζεται τώρα. Ναι, στο τέλος το θέλει. Λοιπόν, πάμε στα δύο βασικά υλικά. Τώρα θα το βρίσκω το πούς. Λιγκουίνι και ξύσμα λεμονιού. Γεια σου, Λάιοντας. Υπενθυμίζω, όποιος το βρει κερδίζει ένα κίτσα. Γεια σου, Τζάμπη. Ένα υλικό έχει μείνει. Βασικά, ξέρετε κάτι, θα το πάμε αλλιώς. Το τελευταίο υλικό είναι το υλικό που θα καταλάβετε όλοι τι είναι. Οπότε, απλά θα σας πω ότι είναι πρωτεΐνη. Πρέπει να βρείτε το τελευταίο υλικό. Είναι μακαρονάδα με πρωτεΐνη. Για να μην το βγάλω έξω και όποιος το προλάβει το γράψει. Γεια σου, Μαρία Τσέντα. Όλα τα υλικά αυτά που βλέπεις πρέπει να μαντέψεις τι θα μαγειρέψεις σήμερα. Λείπει ένα υλικό το οποίο είναι πρωτεΐνη και είναι το βασικό υλικό.
Γιώργος Δράκος κέρδισε. Μακαρονάδα με πόνο. Μακαρονάδα με πρόβο. Όχι, η πουτανέσκα. Η πουτανέσκα είναι άλλο πράγμα. Η πουτανέσκα έχει ελιές, κόκκινη σάλτσα. Γεια σου, Αϊνόξης. Λοιπόν, ελαιόλαδο, οργισμένο Έλληνα. Μολόν λαβέ. Ντοματίνια, δεν χρειάζεται, εγώ την κάνω άσπρη. Υπάρχει άλλη παραλλαγή με ντοματίνια ή με σάλτσα, που είναι η κόκκινη. Εμείς την κάνουμε άσπρη. DJ Limitless για 5, έλα αλλιώς. Και τρενάκι. Κι άλλο βαγονάκι. Όχι, δεν θα βάλω κάπαρι γιατί δεν αρέσει τη ρίτα. Αλλιώς εγώ βάζω. Θες να βάλω λίγη. Ξυλογωμένη. Είδες. Κανονικά ναι, βάζω και κάπαρι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Θα σοτάρουμε το ντόνο μαζί με την αντζούλια, σκορδάκι, λίγο μπούκοβο σβήσιμο και μετά τα μακαρόνια με το νερό για να κάνει τη σάλτσα. Ελαιόλαδο με τη ρεγούλα. Βασικά, σε λίγο καιρό δεν χρειάζεται να έχω ρεγούλα γιατί θα έχω το δικό μου κρασί. Λάδι. Οπότε θα είμαστε κομπλέ. Πάει το κόντε κάπα, εσύ. Συγγνώμη. Μπουκόβο σε μακαρόνια με θαλασσιά του κάτω. Συμφωνώ. Λοιπόν, θα ρίξουμε τον τόνο, να τον σοδάρουμε λίγο, να τον ξυπνήσουμε, γιατί είναι μαγειρεμένος, έτσι λίγο, να φύγει αυτή, πώς το λέμε, η γεύση της κονσέρβας. Και την αντζούλια. Αν είχατε και κάπαρι, τώρα πάει και κάπαρι μέσα, για να σου ταριστεί. Το πουλάς, ποιο? Όχι Γιώργο, όταν λέμε κάτι το τηρούμε. Το κέρδισες με την αξία σου. Κονσέρβα με νερό θα πρότεινα, για μαγειρεστά. Γιατί λάδι βάζεις και εσύ, το λάδι σου. Δεν χρειάζεται να βάζεις πολύ λάδα από τις κονσέρβες. Βάζεις το λαδάκι στο ωραίο, το δικό σου και μια χαρά. Χαλαρό σοτάρισμα, μην το κάψετε. Δεν θέλει πολύ μαγείρεμα. Ίσα ίσα να φύγει η κονσερβίλα. Το λάδι, όχι δεν το πουλάω, έχουμε λίγο για προσωπική χρήση. Δεν βγάζουμε πολύ λάδι. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε και λίγο μπούκοβο για να ζεσταθεί και να βγάλει την οστιμιά και τα έλαια του. Μπούκοβο λίγο, ή καθόλου. Λίγο και βάζουμε στο πιάτο. Λίγο τι είναι. Τι. Σακούλι. Θέλω μια χάρη. Αν μπορείς να το κοντομπλέκα να το ξεψαχνίσεις και να το φάμε με κανένα τοστάκι. Μην πάει χαμένο. Καυτερό, καυτερό. Αυτό λίγο δεν ήταν. Τι λες ρε. Πάρα πολύ λίγο έβαλε. Και θα βάλω και στο πιάτο μου έξτρα. Το σκόρδο στο τέλος γιατί θέλει ένα λεπτό το σκόρδο. Δεν θέλουμε να το κάψουμε. Καίγεται πολύ εύκολα. Λίγο να φύγουν τα υγρά από την κονσέρβα και προχωράμε. Αλάτι, πιπέρι. Βασικά, λίγο αλάτι τώρα.
Προσοχή με το αλάτι, γιατί και η αντζούγια και ο τόνος έχουμε. Λίγο και μετά βλέπουμε. Λίγο φρέσκο πιπεράκι. Τι λίγο ήταν αυτό? Λίγο, δεν ρίχνει πολύ. Ξέρω εγώ. Trust me. Source, trust me bro. Τώρα που φύγαν τα νερά, σκορδάκι μέσα. Σκορδάκι ένα λεπτό, όχι παραπάνω. Δεν θέλω να το κάψουμε. Τι έχει σήμερα, μακαρονάδα με τόνο, άσπρη. Οκ. Και τώρα σβήνουμε. Λευκό κρασί. Άμα ανοίξει. Εδώ θα βάλουμε μετά ξύσμα λεμόνι, μαϊντανό, νερό από τα μακαρόνια και θα το δέσουμε. Πανεύκολο. Easy. Γεια σου, Ρόνο. Το ζέστε. Thank you. Τσίπουρο. Δεν ξέρω, γιατί είναι λίγο έντονο. Προτιμώ λευκό κρασί σε αυτές τις μακαρονάδες. Λοιπόν, μόλις φύγει το αλκοόλ, σβήνουμε. Μαϊντανό στο τέλος. Ούζο, δεν μ' αρέσει καθόλου το ούζο. Δεν μ' αρέσει ο γλυκάνος. Λοιπόν, κλείνουμε στην άκρη και πάμε για τα μακαρόνια. Παρακαλώ. Το θα σου πει. Μακαρόνια. Δεν έχουμε τέτοιο.
πλαστικό. Αλουμινόχαρτο λαδόκολλα θέλουμε. Και ουράνιο. Okay. Μέχρι να βράσει το νερό, να βάλουμε και το ξύσμα το λεμόνι. Τι μας έχει μείνει, να ψιλοκόψουμε και λίγο τον μαϊδανό. Αυτό δεν το θέλω άλλο. Γεια σου Μπριονάκ. Ρίχνεις μεγάλες ποσότητες όλο λίγο λες ότι βάζεις. Τι είναι σαν μεγάλη ποσότητα? Ξύσμα? Όχι, λίγο είναι. Αλλιώς δεν το καταλαβαίνω. Ένα τσίκ. Μέσα και ο μαϊδανός. Τέλος. Αυτό ήταν το φάι. Αρνάκι με πατάτες στο φούρνο και σαλάτα. Φαγητάρα. Κυριακάτικο φαΐ, σοβαρό. Λοιπόν, βράζουμε μακαρόνια. Πριν βράσουν τα βγάζουμε και τα τελειώνουμε στη σάλτσα με το νερό για να γίνει σάλτσα. Κάτι άλλο που ξεχάσει να βάλω, όχι. Αυτό φύγε, φύγε. Α, χοντρό αλάτι. Για το νερό. Εύκολο, ναι. Γρήγορο, ναι. Φτηνό, ναι. Πεντανόστιμο, ναι. Δικαιολογία για να μην το κάνεις, όχι. Πλέον ξέρεις. Λυπάμαι. Την πατήσατε. Σας τα κάνω όλα τόσο εύκολα πλέον. Υπενθυμίζω για όσοι δεν ήταν πριν που το ανακοίνωσα. Θα το ξαναπώ και πιο μετά. Νομίζω 27-28, δεν θυμάμαι, ή Σαββάτο ή Παρασκευή Σαββάτο Νοεμβρίου έρχεται ο Chris στο κανάλι μας για food review και mukbang. Αυτό που όλοι περιμένατε θα γίνει πραγματικότητα. Σήμερα κανονίστηκε. Ναι, αυτό το κάνεις και κόκκινο άμα θες, ή με ντοματίνια, ντομάτα, κονκασέ, ό,τι θες. Όχι voice, random.
από YouTube, από πράγματα που έχω φάει, που έχω δει, που έχω δοκιμάσει να μαγειρέψω. Αλλά πιο πολύ ήταν. Chris the my mountain. Το βουνό. Λοιπόν, κοίτα πόσο γρήγορα είναι στο νερό. Γεια σου, Μπάγκινς. Και ένα τσικ, πάντα. Μήπως και δεν φτάσει. Άντε, λίγο ακόμα. Γιατί είμαστε και μεγαλονάδες. Πρέπει να το φτιάξει μενού. Το έχω. Ο Chris συναντάει και γνωρίζει την Κέρκυρα. Αυτό θα είναι το μενού. Θα είναι πρώτο, ορεκτικό, κυρίως και επιδόρπιο. Όπως ζωάρα. Να είσαι καλά ρε Ζαμ ακόμα. Thank you, thank you. Καλώς ήρθες. Όποιος πάει τα μακαρόνια είναι βλάσιμος. Όχι, πάει φυλακή. Δεν ξέρω, κάτι κακό πράγμα του συμβεί. Αυτά είναι κλίματα κατά της μαγειρικής. Πρέπει να τιμωρηθεί. Αν, και για να τα λέμε όλα, υπάρχουν ελάχιστες συνταγές, κυρίως ιταλικές, στις οποίες το μακαρόνι το σπάνε. Αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας και ο νόμος. Είναι η εξαίρεση. Ποτέ, επίσης ποτέ λάδι. Μόνο μπόλικο νερό και καλό ανακάτωμα. Παραπάνω ξύσμα λεμόνι. Μετά θα λεμονίσει πολύ γιατί το ξύσμα είναι αρκετά έντονο. Δεν θέλουμε να λεμονίσει πάρα πολύ. Θέλουμε έτσι μια νότα δροσιάς και φρεσκάδας που δίνει. Αλλιώς θα βάζα και χυμό. Αν ήταν η συνταγή, ξέρω εγώ, π.χ. με μύδια ή αχιβάδες, εκεί βάζεις και χυμό. Το θες λεμονάτο. Μπόλικο νερό. Μην το τσιμπουνεύεστε. Λοιπόν, τι άλλο, αυτά. Easy. Easy money. Σημαντικό, τα μακαρόνια τα βγάζεις κάνα δύο λεπτά πριν είναι έτοιμα, γιατί θα μαγειρευτούν με τη σάλτσα και το νερό από τα μακαρόνια για να δέσει όλη η σάλτσα. Ούτε αυτό το θέλω. Θαυμαστικό wow, υπενθυμίζω, πατάμε το link από το chat, κατεβάζουμε το World of Warships, είναι δωρεάν, παίζουμε ένα γκυμάκι και στηρίζουμε, σαν να κάναμε ένα μικρό donate, δωρεάν. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ, κατεβάζτε το σιγά σιγά, αφήστε το στην άκρη να κατεβαίνει, να στηρίξετε και να παίξετε ένα γκυμάκι. Σωστό, πέρα από το σπάσιμο που είπαμε που είναι λάθος σε περισσότερες περιπτώσεις, είναι σίγουρα λάθος να ξεπλένεις τα μακαρόνια κάτω από την βρύση, γιατί χάνεις όλο το άμυλο, όλη τη γεύση του μακαρονιού. Ποτέ. Ποτέ ξέπλυμα, ποτέ. Για κανένα λόγο. Πατατάκια. Καλά. Όχι πατατάκια. Πατατάρες. Αυτά είναι με βαλσάμικο και καραμελωμένο κρεμμύδι. Εσ.
Γενικά αυτή η σειρά της Jamo the Country είναι όλα 10 στα 10. Όλα. Ό,τι και να πάρει. Όλα, όλα, όλα. Γεια σου, Ζάρο. Κάνουμε μακαρονάδα με τόνο. Και μαύρο πιπέρι έχουμε, ναι. Όλα είναι φοβερά. Ό,τι και να πάρεις. Ναι, το πιπέρι είναι υπερ-ες. Πού τα βρεις τα πατατάκια? Αυτά τα βρίσκω στο Αβενίδη. Αλλά και νομίζω και σε μίνι μάρκετ της γειτονιάς ή μπαγκάλικο φάση βρίσκεις. Επίσης είναι απίστευτα τραγανά, απίστευτα τραγανά. Σε όλα θα τα βρεις, ναι. Πλέον σε όλα. Δεν τα έχεις δει ποτέ? Όχι, είναι πολύ σύνηθες στα σούπερ μάρκετ. Από καιρό όπως είστε, σήμερα μια χαρά μέρα, εξαιρετική. 22 βαθμούς, ήλιος, ζωάρα. Ο τέλειος καιρός πραγματικά. Ίσως και λίγο παραπάνω ζέστη. Αλλά για εσάς που θα σας αρέσει ο χειμώνας είναι τέλειο. Μακάρι, μακάρι να πάει έτσι ο χειμώνας να γλιτώσουμε κανένα φράγκο. Γιατί θα τσόξει φέτος. Παιδιά, το εδώ τι σημαίνει? Μου γράφετε στο chat εδώ. Τι είναι το εδώ? Γράφτε μου, στο τάδε μέρος γαμιέται. Στο τάδε μέρος είναι το ίδιο. Γεια σου, Πελένα. Καλά, Κύπρο καλοκαίρι, προφανώς. Άλλος κόσμος. Για να έφτιαξε. Και εδώ καλό καιρό. Έλα. Του δίνεις μία έτσι. Στη Θράκη. Ξάνθης κατά. Ακόμα vape, ναι, θα κοπεί σύντομα. Με το που ξεκινήσω γυμναστήριο. Μακάρι, μακάρι να πάει έτσι ο καιρός και Δεκέμβρη, μου σου πω. Κοπεχάγη γαμιέται άσχημα. Τι πιο σύνηθες. Ναι, Θεσσαλονίκη είναι τέλειο ο καιρός. Όπου μαλάκα ο Πιπεράκης με το makeover. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Ό,τι ήταν. Είπα να μας φυρίσει καλά σε κρύα Δεκέμβρη Ιανουάρη. Ράφα, πες να μην έρθει ο χειμώνας. Πες χειμώνα γαμιέσαι. Το μεσημέρι τσιμπάμε τοστάκια. Ναι. Ένα ή δύο τοστάκια ή κάτι, ξέρω εγώ, ελαφρύ. Μετά τρώω εδώ stream και μετά το βράδυ θα τελειώσω, κάτι ελαφρύ. Σιγά μην το Μάρτι καλό καιρό. Πάντα το Μάρτι γαμιέται. Μάρτις γδάρτης και παλουκοκάφτης και γαμοτιμά. Νομίζω πέρσι δεν έκανε κακό χειμώνα. Μια χαρά ήταν ο χειμώνας, αν θυμάμαι καλά. Πολύ clean. Θυμάμαι κάτι Δεκέμβρη, Γενάρη, ήλιο. Και 20 βαθμούς. Ναι, ναι. Περιέγραψέ μας λίγο τη μέρα το πρωί. Λοιπόν, ξυπνάω λογικά 11-12. Θα κάτσω υπολογιστή στην αρχή. Θα κάνω το morning routine μου, θα κάτσω τον υπολογιστή. Θα κάνω δουλίτσες για το stream ή IRL, το οτιδήποτε έχω να διευθετήσω. Μετά θα πάω να ψωνίσω για το cooking. Θα επιστρέψω, να ξεκουραστώ λίγο και να ανοίξω stream. Γεια σου, Τζένι.
Αυτό ζαρώ. Αυτά τα μακαρόνια The Checo y Rumo που είναι φοβερές εταιρείες, φοβερές ποιότητες. Αυτά να τα πάρεις μια φορά το μήνα, το δίμηνο, δεν είναι για κάθε μέρα, άμα τρως πολύ μακαρόνια. Βγάλτα, μη μίλια. Σε λίγο θα δοκιμάσω. Πλέον τα μακαρόνια τα καταλαβαίνω από το πιρούνι, από την αίσθηση. Δεν χρειάζεται καν να δοκιμάσω. Τόσο μακαρόνια έχω κάνει στη ζωή μου. Έλα. Αρνητής. Καμία άλλη ασχολία μέσα στη μέρα που σου αρέσει. Δεν υπάρχουν ασχολίες, δεν υπάρχουν χόμπι. Δεν έχω χρόνο. Ένα λεπτό. Λοιπόν, μια κούπα νερό. Ισχύει Θεοχάρη, θέλει εμπειρία αυτό. Επίσης μην πετάτε τα μακαρόνια σας σε τείχους, ταβάνια και οτιδήποτε άλλο. Δεν χρειάζεται να πετάξεις κανένα μακαρόνι. Αυτό είναι μύθος, ότι άμα κολλήσει είναι βρασμένο. Τέρμα ηρελό. Νταγκουόρ, το σκέφτομαι για ντουσιόν μόνο. Ποιος το κάνει αυτό, κάποιοι πεπέγγες το κάνουν. Λοιπόν, πέρασε το λεπτό. Τα σουρώνω. Δεν είναι έτοιμα, ξαναλέω. Σάλτσα στο μάτι. Ανεβάζουμε θερμοκρασία. Ρίχνουμε τα μακαρόνια, το νερό, το οποίο νερό θα μας φτιάξει τη σάλτσα και θα τελειώσει και τα μακαρόνια το μαγείρεμά τους. Ξεκινήσαν οι τέτοιες, πώς το λένε, οι αιτήσεις. Αμέ να κάνω μια αίτηση. Welcome. Χριστίνα, η 34 χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Welcome back. Ράφα, έλα εδώ. Έλα σου λέω τόνο. Κάνε έτσι, το σκέφτομαι. Ναι, έχω γάτο. Το Ράφα. Εντάξει, δεν το λες και γάτα. Σαν λιουντάρι. Λιουντάρι. Γεια σου, Ζάξ. Λοιπόν, μόλις ρουφήξει το νερό και δέσει, θα δοκιμάσω ένα μακαρόνι να δω αν είναι έτοιμο, αλλιώς θα ρίξω και άλλο νεράκι, μέχρι να γίνει. Λοιπόν, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Έλα. Α, δεν θέλει. Θέλει ακόμα. Χαμηλώνουμε και λίγο. Τα πατάτα είναι insane. Όχι, ποτέ βούτυρο, ποτέ παρμεζάνα σε τέτοιες μακαρονάδες. Δεν χρειάζεται. Βούτυρο βάζουν στα εστιατόρια για να δώσουν γεύση. Εμείς θέλουμε να φάμε ελαφριά. Δεν θέλουμε βούτυρα και τέτοια. Θέλουμε να νιώσουμε τη δροσιά, τη φρεσκάδα και την οστιμιά από τα υλικά.
Κοιτάξτε τι ωραία σάλτσα έχει γίνει, χωρίς σάλτσα. Το καταλαβαίνετε. Μόνο με το άμυλο. Δείτε εδώ. Τι ωραία σάλτσα. Το μάτι είναι ηλεκτρικό επαγωγικό της Xiaomi. Ήτσες. Ευχαριστώ. Δεν είναι λάθος να βάλεις βούτυρο τυρί, αλλά σου λέω πως το προτιμάω εγώ και ποια είναι η φιλοσοφία η δικιά μου στο μαγείρεμα. Θέλω τα υλικά λίγα και να τα νιώθω. Ειδικά όταν θέλω να φάω κάτι ελαφρύ όπως αυτό το φαγητό. Βούτυρο βάζεις, θες να ξεριστάνεις. Όχι. Αν θες να ξεριστάνεις, βάζεις απλά νερό. Και με το νερό ζωντανεύουν. Και έρχονται σε ένα επίπεδο που μπορεί να τα φας πάλι. Δείτε τι ωραία σαλτσούλα έχει κάνει, απίστευτη. Βλέπετε. Σάλτσα χωρίς σάλτσα. Αυτή είναι η μαγεία των Ιταλικών μακαρονάδων. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Ακριβώς, όπως είναι, ό,τι σου έχει μείνει στο τηγάνι, λίγο νεράκι και ζωντανεύουνε πάλι. Κλείνουμε. Ω, τι σαλτσάρα που κάνει. Και να τρως κατευθείαν, στα μπαμ. Πιπέρι δεν βάζω στη Ρίτα γιατί δεν θέλει. Θα βάλω εγώ στο δικό μου πιάτο. Να τις βάλουμε και λίγο από τον τόνο και τη σάλτσα. Welcome. Και καλή σου όρεξη. Αν τα φας έχει κι άλλα. Οκ, ευχαριστώ. Μην μου αγχώνεσαι. Μουντσάρμερ όνει για 2 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο και ελαφρύ, εύκολο, γρήγορο και φθηνό. Αυτό το φαγητό έχει μόνο θετικά. Λαγκομάστερ εμείς! Γεια σου Σιβάρα Λεβέντη. Πόσο 36 λέει. Παλιοσυράς. Παλιός είναι κι αυτός. Το μπουστόνεο. Τι κάνουμε, πώς περνάμε. Πώς πάνε τα στριμμάκια καταρχάς. Βλέπω εκεί πέρα στο αρπί. Πάμε τάπα. Πρέσα. Θέλουμε και προτζεκτάκια όμως. Ψιλοκατάλαβες. Φαίνεται πολύ καλό οπτικά και αυτά τα μαύρα πιάτα που έχεις στο διασμικά. Ναι, ισχύει πολύ ωραία. Τα πασφάκ, wait, έρχονται και αυτά. Πάμε λίγο! Έτσι. Αυτά μου αρέσουν. Ποικιλία. Λοιπόν, τι κάνω εγώ εδώ. Λίγο έξτρα μπούκοβο, γιατί μπορώ. Και καλή μας όρεξη. Λοιπόν, κύριοι, απλή, εύκολη, γρήγορη, νόστιμη,
Ελαφριά μακαρονάδα με τόνο. Άσπρη. Και καλή όρεξη. Όπα, 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 ρε. Χινή, χινή. Επίσης, με ενοχλεί πάρα πολύ όταν τρώω μακαρονάδες απ' έξω κυρίως, που είναι στεγνές. Δεν μπορώ το μακαρόνι. Δεν μπορώ το μακαρόνι στεγνό με τίποτα, ρε. Δεν γίνεται. Και αυτά είναι τόσο ζουμερά. Άμα δεν κάνει φλάτσα φλούτσα το μακαρόνι, κάτι λάθος έχεις κάνει. Τώρα πριν ο πατέρας που δεν γνώρισε. Εγώ αυτό το έχω με τις κοπέλες. Ποιες κοπέλες? Τις φανταστικές. Γεια σου, Μπηγείο, καλησπέρα. Χαίρομαι, Νιόλοι, να βαριάζουμε με. Όποιος με θέλει να μάθει στον αφήνει. Τι έκανα πάλι, ρε μαλάκα. Πω! Κρίμα που δεν μπορεί να δοκιμάσει αυτό το υπερθέαμα. Πάρα πολύ κρίμα. Πω! Ρε, τρώω και μου τρώνε τα σάλια. Για απλά κάντε το και θα με θυμηθείτε. Δεν περιγράφω άλλο. Εδώ, από το πουλιμά, το πιο φρέσκο, το πιο νόστιμο. Ονειρώδες. Του πάει και το καυτερό γάματα. Γεια σου, Γκόντου. Ρίτα βαθμολογία. Μου μίλησες. Βαθμολογία. Εφτά, κάπου εκεί. Εφτά. Εφτά μας κλέβετε. Το καλύτερο μαγαζί, Πούλσμαρ. Η σάλτσα είναι ελαιόλαδο, μαϊντανό σκόρδο, ατζούγια, κανονικά πάει και κάπαρι, μπούκοβο, λευκό κρασί, ξύσμα λεμόνι, τόνος, αλάτι πιπέρι, ξέχασα κάτι, νομίζω αυτά. Βασικά 8, όχι 7. Ναι, 8. Το 7, το 7 με κλέβεις. Όχι, 8. Έχω κάνει φοβερή σάλτσα. Α, και νερό τα μακαρόνια, για να δέσει. Όχι, δεν έχει κάποιο όνομα. Μακαρονάδα με τόνο. Επίσης, αν είστε πλούσιοι, κάντε το με τόνο αλωνίσου.
Ξεφεύγουμε. Εκεί θα πήγαινε 9. Εκεί ξεφεύγουμε. Γιατί 8 και όχι 10, γιατί δεν είναι για 10. Γι' αυτό. 10 μόνο Θεός. Το νερό από τα μακαρόνια είναι η μισή σάλτσα. Γιατί με το άμυλο που έχει δένει τη σάλτσα. Και κάνει τα μακαρόνια insane. Όπου γιατί τελειώσανε. Να πηγάσουμε εδώ. Λες και αύριο πως είναι. Το άμυλο κάνει κακό, από πότε. Γεια σου, Ωραία. Χάλια, χάλια, παιδιά, μην το κάνετε. Χάλι μαύρο. Είναι τόσο χάλια που θα φάω κι άλλο. Κομπρέντε. Όνειρο. Πραγματικό όνειρο. Άμα είσαι μακαρονάς, εδώ είσαι. Γεια σου, Ρότεν. Γεια σου, Τζαστ. Μακαρονάδα με τόνο, άσπρη. Καίγεσαι. Μου μιλάς. Mm. Τι μου λες. Καίγεσαι. Ίσα. Έχει ένα εξημέτιμο. Δεν είναι καυτερό. Όχι. Νομίζω κάνει την καλύτερη σάλτσα σε αυτά που έχω κάνει ποτέ. No problem. Δεν υπάρχει. Την άκουσα. Χινή. Το τηγάνι βάλτε στο φούρνο μέσα. Ναι. Μια 5 μπουκές είναι. Οκ. Για σένα. Ξέρεις ότι τρώω λίγο έτσι. Ναι. Πάμε εγώ σε οπότε θες. Τζιτζι. Πω. Ο Αχμάνης κοιμήθη. Κάτι καλό. Το αρέσουμε μετά,
Κανένας δεν ραπάρει στα τραγούδια της. Γεια σου κλάτσα. Πάλι ο υγρασίες. Λοιπόν, αυτό ήταν το cooking. Πάμε στο Studio 1 να ξεκινήσουμε και το σημερινό στριμμάκι.